Ένα 24 ώρο μετά το δημοψήφισμα στην Τουρκία, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό προχώρησε στην έκδοση δύο νέων ναύτεξ, δεσμεύοντας για αύριο θαλάσσια ζώνη έκταση περίπου 20.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων νότιο-δυτικά της Κύπρου. Με την πρώτη ναύτα ότι πλοίο του πολεμικού της ναυτικού σε περιοχή 80 περίπου χιλιόμετρων νοτιοδυτικά της Πάφου και μεταξύ των ωρών 4 το πρωί και 8 θα βυθίσει υποβρύχια συσκευή. Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή αυτή την περίοδο με την έγκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας Αμερικανικό Ειδικό σκάφος, ποντίζει υποβρύχια καλώδια για λογαριασμό των Βρετανικών βάσεων. Με τη δεύτερη ναύτεξη, η Τουρκία ενημερώνει ότι στην θαλάσσια περιοχή που δέσμευσε θα διεξάγει επίση αύριο το πρωί ασκήσει με βολέ από τι 9 μέχρι και τι 11. Παράλληλα από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και τις 26 Απριλίου με Νόταμ έχει δεσμεύσει μεγάλες περιοχές από βόρεια και βορειοδυτικά της Κύπρου από τον Απόστολο Αντρέα μέχρι το Καστελόριτσο για αεροναυτικές ασκήσεις έρευνας και διάσωσης. Την ίδια στιγμή ο κατοχικός ηγέτης με επιστολές του προς τον Τούρκο πρόεδρο Ρέτσεπ Ταγιμπερτογάν, τον πρωθυπουργό Μπιναλιγιρτρίμ και τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Κεμάλ okay. Κιλιντσάρογλου εκφράζει την ευχή το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος να συμβάλλει θετικά για το μέλλον της Τουρκίας. Όπω μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Ακιντζή αναφέρει στι επιστολέ του ότι για του Τουρκοκυπρίου η Τουρκία και αυτοί που είπαν ναι και αυτοί που είπαν όχι είναι ένα. Και είναι σημαντικό για του Τουρκοκύπριου η Τουρκία να είναι ενία. Το ότι το ναι και το όχι ήταν πολύ κοντά, δείχνει ότι ο Δημοκρατικός Διάλογος στην πολιτική ζωή της Τουρκίας θα είναι ακόμα πιο σημαντικός από εδώ και πέρα, αναφέρει. Καταλήγοντας, ο Μουσταφά Κιντζή τονίζει ότι όπως και στο παρελθόν, έτσι από εδώ και πέρα θα συνεχίσει να είναι σε στενή διαβούλευση με την Τουρκία για την επίλυση του Κυπριακού.